ένα ακόμα βήμα, ένα βήμα θετικό και ουσιαστικό, γιατί η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενέκρινε εχθές τα τέσχη δημοπράτησης και τους όρους της διακήρυξης για την εκπόνηση της μελέτης του νέου αρχαιολογικού μουσείου. Mm-hmm. Και πρόκειται για το πρώτο στάδιο που είναι ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός και στη συνέχεια η ολοκλήρωση των μελετών. Αυτό σημαίνει ότι από τη στιγμή που θα έχουμε την έγκριση του διαγωνισμού από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί οτιδήποτε είναι πάνω από 200.000 χρειάζεται να υπάρχει αυτή η έγκριση, θα αναρτηθούν όλες αυτές οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και στη συνέχεια θα αρχίσει η διαδικασία σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση που έχουμε με το Υπουργείο Πολιτισμού, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία που θα προκύψει από τους ενδιαφερόμενους. Δηλαδή στοχεύουμε μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου, να μπορέσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν φάκελο αυτοί που θέλουν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό. Και στη συνέχεια υπάρχει η διαδικασία των τριών βραβείων από την Επιτροπή, η οποία συστήνεται από το Υπουργείο. Είναι 9 μέλη, 7 μέλη η Επιτροπή, δεν θυμάμαι ακριβώς. Mm-hmm. Και είναι από προσωπικότητες, είναι ένα άτομο από εμάς. Είναι μια Επιτροπή όπως ορίζεται εκ του νόμου. Θέλω να σας πω ότι είναι σημαντικό, γιατί θα υπάρξει το πρώτο βραβείο σύμφωνα με τις αξιολογήσεις της Επιτροπής, το δεύτερο και το τρίτο. Και η ολοκλήρωση των μελετών, αυτό έχουν κάνει τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, η ολοκλήρωση των μελετών θα συνεχιστεί αφού θα δοθεί εντολή στο πρώτο βραβείο, στον πρώτο, να ολοκληρώσει στατικά ή ταμί και τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Άρα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτή είναι η διαδικασία που νομίζω δεν αφορά και τόσο όσους μας ακούν. Mm-hmm. Η διαδικασία αφορά τις υπηρεσίες και αυτούς που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό. Εκείνο όμως που είναι πολύ σημαντικό και αφορά στο να είμαστε πιο κοντά στην υλοποίηση του νέου αρχαιολογικού μουσείου της Σπάρτης, είναι ότι μπήκε το νερό στα βλάκι, ότι έχουμε πλέον διαδικασίες όπως ορίζονται εκ του νόμου που μας οδηγούν στην ολοκλήρωση μιας μελέτης, και με τη μελέτη πλέον στο χέρι έχουμε ένα ισχυρό χαρτί που μπορούμε να διαπραγματευτούμε για να αντλήσουμε πόρους ακόμη και από ιδιώτες. Είναι σημαντικό να καλείς ιδιώτες που θέλουν να επενδύσουν στον τόπο τους και να αναφερθούμε ακόμη και στο Ίδρυμα Νιάρχου και να τους πεις ότι έχω έτοιμη τη μελέτη και θέλουμε να επενδύσουμε στο θέμα του μουσείου, και διαφορετικά να τους μιλάς για χρηματοδότηση χωρίς μελέτη. Mm-hmm. Αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά. Mm-hmm. Και γι' αυτό λέμε ότι η συνεργασία όλων, γιατί οι τεχνικές μας υπηρεσίες, οι τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας, του Δήμου και κυρίως η συνεργασία μας με το Υπουργείο Πολιτισμού, έφερε γρήγορα αποτελέσματα. Και το λέω αυτό με το Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί πολλές φορές, ακόμη και τώρα, ενώ έχουμε μιλήσει επανειλημμένως για αυτό το θέμα, δεν το έχουν καταλάβει πάρα πολλοί πολίτες που απευθύνονται σε μένα. Όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τον πολιτισμό είναι στην ευθύνη του Υπουργείου Πολιτισμού. Δεν θα μπορούσε κανείς να κάνει μια μελέτη για το μουσείο ή οποιοδήποτε θέμα πολιτισμού εάν δεν είχε την έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού. Γι' αυτό λέμε ότι υπάρχει προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν θα μπορούσαμε εμείς από μόνοι μας να αναλάβουμε αυτή την ευθύνη. Είναι ευθύνη του Υπουργείου Πολιτισμού, και επειδή τόσα χρόνια δεν είχε γίνει τίποτα από το Υπουργείο Πολιτισμού για το νέο αρχαιολογικό μουσείο της πόλης, γι' αυτό ακριβώς ζητήσαμε εμείς και αναλάβαμε αυτή την ευθύνη. Mm-hmm. Που βήμα-βήμα υλοποιούμε τους όρους της προγραμματικής σύμβασης που έχει εγκριθεί με το Υπουργείο Πολιτισμού. Μιας και αναφερθήκατε στην προγραμματική σύμβαση, θέλω το σχόλιο σας για την τελευταία ανακοίνωση του Σωματείου Φίλων του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου, οι οποίοι ζητούν την καταγγελία ουσιαστικά της σύμβασης αυτής.
Κοιτάξτε, είναι δικό τους θέμα, είναι λάθος. Νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να το καταλάβουν. Εγώ αντέχω και στην αρνητική και στη θετική κριτική και θέλω να σας πω ότι η κριτική πάντα βοηθάει, είτε είναι θετική είτε είναι αρνητική. Αλλά δεν μπορεί με καταγγελτικό λόγο σε αυτόν τον τόπο να διεκδικήσεις. Δεν αντιλαμβάνομαι τι καταγγέλουν. Καταγγέλουν το γεγονός προφανώς ότι η περιφέρεια έχει αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία και ευθύνη που θα έπρεπε να την είχε αναλάβει εδώ και χρόνια το Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς καταγγέλουν, δηλαδή καταγγέλουν την προσπάθεια που έχει κάνει η περιφέρεια. Αν όχι η περιφέρεια, ποιος? Γιατί μέχρι τώρα δεν είχε γίνει ακριβώς τίποτα από κανέναν. Άρα, αν όχι η περιφέρεια, ποιος? Να αναλάβει το Υπουργείο Πολιτισμού, να φέρει σε πέρας μια μελέτη που θα έπρεπε να την είχε φέρει διαχρονικά, εννοώ το Υπουργείο Πολιτισμού, εδώ και πολλά χρόνια και δεν είχαν κάνει τίποτα. Mm-hmm. Το μοναδικό που είχε γίνει όταν ήταν υφυπουργός ο κύριος Στατούλης ήταν η αγορά του οικοπαίδου και με τη συμβολή και του συμπατριώτη μας του κύριου Δούκα στο Υπουργείο Οικονομικών. Η ανασκαφική έρευνα που έγινε επί νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, ένα κομμάτι στο χώρο που είναι να αναγερθεί το μουσείο, τα 120 χιλιάρικα από την περιφέρεια για τη συνέχιση και ολοκλήρωση της ανασκαφικής έρευνας. Και θυμάμαι τότε, κύριε Βασιλάκο, ότι είχαμε δεχτεί αρνητική κριτική, γιατί και η ανασκαφική έρευνα είχε γίνει σε προεκλογική περίοδο. Mm-hmm. Όμως θα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες ότι στα μεγάλα θέματα οι διαδικασίες είναι πολύ δύσκολες και όταν μάλιστα δεν έχεις ακριβώς την αρμοδιότητα και προσπαθείς να αναλάβεις μια αρμοδιότητα που ανήκει σε άλλο φορέα, όταν σου δίνουν τις συγκρίσεις προχωράς και δεν λες επειδή είναι προεκλογική περίοδο τώρα δεν θα κάνω ανασκαφική έρευνα. Και το μουσείο λοιπόν θα πρέπει να το βγάλουμε από την προεκλογική περίοδο, όπως και όλα τα μεγάλα θέματα και τις μεγάλες διεκδικήσεις. Η προεκλογική περίοδος έρχεται και φεύγει, η διοίκηση συνεχίζεται και θα πρέπει για τα μεγάλα θέματα να συνεργαστούμε όλοι μαζί. Άρα δεν αντιλαμβάνουμε τι ακριβώς καταγγέλουν και επίσης όλοι μας σε αυτόν τον τόπο και πρώτοι εγώ που μιλάω θα πρέπει να κάνουμε τη δική μας αυτοκριτική. Να δούμε τι έχουμε κάνει εμείς για τα μεγάλα θέματα και για τις μεγάλες ελλείψεις που υπάρχουν στον νομό. Είναι πολύ εύκολο να καταγγέλεις όταν δεν ασκείς εσύ την εξουσία και να ξεχνάς τι έχεις κάνει όταν ασκείς εξουσία. Λέω λοιπόν ότι δεν χρειάζεται καταγγελτικός λόγος, χρειάζεται ένωση δυνάμεων. Εγώ σήμερα έχω συνάντηση με τους εκπροσώπους του Φίλου των Μουσείων και νομίζω ότι και θα συνεργαστούμε και το εύχομαι αυτό, γιατί όλοι έχουμε ένα στόχο. Είτε είμαστε μαζί πολιτικά είτε όχι, ένας είναι ο στόχος. Ο στόχος μας λοιπόν είναι να μπορέσουμε κάποια στιγμή να ολοκληρώσουμε τη μελέτη και να μπορέσουμε κάποια στιγμή να δούμε το όνειρό μας να γίνεται πραγματικότητα. Προφανώς και δεν μπορεί να γίνει μουσείο από τη μια μέρα στην άλλη. Προφανώς όμως θα πρέπει να είμαστε σοβαροί, να σοβαρευτούμε, να παρουσιάσουμε έργο και να διεκδικήσουμε γι' αυτό. Κύριε Τζανετέα, κλείνοντας, θέλω να μου δώσετε ένα μέγεθος χρόνου για τη διαδικασία που αναφέραμε στην αρχή, δηλαδή για τα τεύχη δημοπράτησης, για την έγκρισή τους και για την φάση της έγκρισης του διαγωνισμού πια. Οι διαδικασίες ορίζονται από την προγραμματική σύμβαση. Ένα πρώτο που σας είπα, αν όλα πάνε καλά, γιατί ξέρετε, ένας διαγωνισμός είναι πάντα ένας διαγωνισμός, από ένα πολύ μικρό έργο μέχρι ένα πολύ μεγάλο έργο, είναι να μπορέσουμε στο μέσα. Κατά προσέγγιση σας το λέω και δεν λέω, ξέρετε, προσπαθώ να μην λέω ημερομηνίες με την έννοια ότι εάν δεν πετύχουμε το στόχο αυτό για λόγους που δεν θα έξω από μας, που έχει να κάνει με τη διαδικασία ενός διαγωνισμού, θα ακούμε πάλι ότι λέγατε τότε και λέγατε το άλλο, όλη αυτή την κρίνια. Λοιπόν, ένας πρώτος στόχος και μια προσέγγιση σύμφωνα με τους όρους που είναι και στην προγραμματική σύμβαση, τα χρονικά, τα θέματα τα χρονικά τα οποία τίθεται σε κάθε στάδιο των μελετών μας, είναι
μέχρι εκεί, αν πάνε καλά τα πράγματα, το Μάρτιο του 19, να έχουμε τέλη Μαρτίου εκεί, να έχουμε ολοκλήρωση του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με τα βραβεία. Ειλικρινά, εμείς μέρα νύχτα το παρακολουθούμε, ειλικρινά θα δουλέψουμε και θα παλέψουμε και καλό πραγματικά όλους να είναι θετικοί προς αυτή την κατεύθυνση. Εάν κάνουμε εμείς με τις υπηρεσίες μας κάποιο λάθος, εάν εγώ προσωπικά έχω πει πολλές φορές, αν βλέπετε ότι χειρίζομαι κάτι λάθος, ελάτε να μας πείτε ποιο είναι το λάθος. Μάλιστα. Έτσι πάνε τα πράγματα μπροστά. Mm-hmm. Λέω λοιπόν ότι αυτός είναι ο στόχος. Ελπίζω να τον πετύχουμε αυτό το στόχο. Σημασία έχει όμως ότι η διαδικασία άρχισε και η διαδικασία θα τελειώσει. Και με αυτό το διαπραγματευτικό όπλο που θα έχουμε στα χέρια μας, τη μελέτη, τις προμελέτες και τη μελέτη, ολοκληρωμένη, μπορούμε πραγματικά να διεκδικήσουμε. Και θέλω να σας αποκαλύψω, το είπα και χθες, ότι έχουν γίνει συζητήσεις και συναντήσεις και υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για το νέο αρχαιολογικό μουσείο της Σπάρτης από επενδυτές. Τι πρέπει, τι δεν πρέπει να κάνουμε εμείς? Να μην τους απογοητεύσουμε. Μάλιστα. Να μην πούμε ότι υπάρχει μελέτη και δεν υπάρχει. Να μην τους πούμε ότι θα ολοκληρώσουμε και δεν ολοκληρώνουμε. Να μην κάνουμε τέτοιου είδους λάθη. Νομίζω με σοβαρότητα, με συλλογική προσπάθεια, με την συνεργασία όλων των φορέων, μπορούμε μαζί να ολοκληρώσουμε το μεγάλο αυτό έργο που λέγεται Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πόλης.